Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Capital. Το ενδεχόμενο Κύπρος να θέσει βέτο στο θέμα της αναβάθμισης της τηλωνιακής σύνδεσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτή δεν τηρήσει την δέσμευσή της, δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Ο Νίκος Αναστασιάδης είπε ακόμα πως το σχέδιο για λύση δύο κρατών δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Των συνομιλιών για το Κυπριακό στη βάση των συγκλήσεων που έχουν επιτευχθεί στο Κράνς Μοντανά, προκρίνει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αυτό που γνωρίζω είναι πόσο αποφασιστικός είμαι, πόσο έτοιμος είμαι να συμμετάσχω με καλή θέληση σε ένα πραγματικά δημιουργικό διάλογο. Σαφώς και αρετός έχουν κάνει ξεκάθαρο πως ο στόχος της Τουρκίας για δύο κράτη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Δεν θεωρείται ότι είναι μία λύση αποδεκτή από κανένα. Ούτε από εμάς, ούτε και από την διεθνή ή ευρωπαϊκή κοινότητα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κύριος Αναστασιάδης δηλώνει ότι η συμπεριφορά του Ταχύ Περντογάν εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο με κινήσεις που δεν είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Δεν θα διστάσει δε να θέσει βέτο στην αναβάθμιση της τελωνιακής σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έχω κάνει ξεκάθαρο προς τον Σαρλ Μισελ, όπως και στην κυρία Ουρσούλα Βαν ντερ Λέιεν, ότι εάν και εφόσον η Τουρκία δεν εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της εναντί του συνόλου των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τύχουν της δικής μας συμφώνου θέσεως. Θα είμαι θα αντίθετη. Συνεπώς θα πρέπει σοβαρά να ληφθεί υπόψη και από τους Ευρωπαίους εταίρους και από την Τουρκία ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η συμπεριφορά της Τουρκίας, της μη αναγνώρισης δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή των υποχρεώσεων της που προκύπτουν έναντι του συνόλου των κρατών. Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από την Ελλάδα χαρακτηρίζει άριστο το επίπεδο των σχέσεων με την ελληνική κυβέρνηση. Εκείνο όμως που ιδιαίτερα χαρακτηρίζει τα προβλήματα που η Ελλάδα και η Κύπρος σήμερα αντιμετωπίζουν είναι και αν θέλετε οι ανέκαθεν στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και συνεπώς δεν είναι θέμα διαχωρισμού ή κοινού δόγματος, είναι θέμα κοινών θέσεων πώς αντιμετωπίζεται η τουρκική προκλητικότητα. Διότι εάν επιτύχει εις τη μία των δύο εκείνα τα οποία επιδιώκει, θα είναι εις βάρος οπωσδήποτε και των συμφερόντων της άλλης χώρας. Η ανάδειξη Biden στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλάζει το κλίμα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σημειώνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Η απόφαση επανόδου των Αμερικανών δημιουργεί, ναι. Οι πολιτικές καθορίζονται με βάση την συνολική θεώρηση μιας περιοχής και των συμφερόντων προστασίας που επιδιώκει η συγκεκριμένη μεγάλη δύναμη. Εάν θα πρέπει να πω όμως την ίδια ώρα ότι αυτό που μας δίνει ελπίδα είναι η θέση Biden ότι δεν εγκατέλειψε και δεν θα εγκαταλείψει το Κυπριακό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκαθαρίζει δε όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και για διμερείς συμφωνίες σχετικά με τα εμβόλια. Ήταν η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν εξουσιοδότηση του Υπουργού Υγείας να έρθει σε επαφή με τον σχετικό ρωσικό οργανισμό που διαθέτει το Sputnik 5, πώς λέγεται, δε, εξασφαλίζοντας μία ποσότητα η οποία όμως θα προϋποθέτει προέγκριση από του σχετικού εμβολίου από τον ΕΜΑ, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Φαρμάκων. Όσο για το αν επιθυμεί να είναι ο πρώτος πρόεδρος της επανενωμένης Κύπρου. Πρώτη μου σκέψη και μέρη να είναι να μπορέσω να συμβάλλω ή να είναι εκείνος που θα έχει τη σφραγίδα της λύσης του Κυπριακού. Πέραν εκείνο, η μόνη φιλοδοξία που έχω. Με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σαρλ Μισελ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Κατά την πρώτη επίσκεψή του στην Τουρκία, για το θέμα θα μας ενημερώσει ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστιανά. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Μαρία, στην ατζέντα του διαλόγου τέθηκαν θέματα μετανάστευσης, οικονομίας, οι ευρωτουρκικές σχέσεις, η Ανατολική Μεσόγειος αλλά και το Κυπριακό. Και οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών θεσμών παρουσίασαν στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σταδιακή επανάληψη των οικονομικών σχέσεων και συζητούν για τη στήριξη των προσφύγων που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα του. Έτσι ακριβώς, δεν αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πλέον τα άκουσε καλά από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Θα αναφέρω ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Σαρλ Μισελ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φοντελάης, πλέον είχαν συνάντηση σήμερα στην Άγκυρα, όπως πάρα πολύ σωστά έχεις αναφέρει. Μετά από την συγκεκριμένη συνάντηση, δεν έγινε δημοσιογραφική διάσκεψη με τη συμμετοχή και τους τρεις. Φαίνεται ο κύριος Ερντογάν δεν έγινε αυτήν την οδό και τους άφηκε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς έτσι μόνοι τους να πούν αυτά που θέλουν να πούν με την ησυχία τους. Πλέον αυτά που έχουν αναφέρει σήμερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία και η δέσμευση δηλαδή προς την Τουρκία θα είναι για προοδευτική, αναλογική και αναστρέψιμη πορεία. Δηλαδή θα είναι προοδευτική σε τρεις διαφορετικές πυλώνες, θα είναι αναλογική να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία, όμως σε περίπτωση αν δουν ότι η Τουρκία δεν συμμορφώνεται πλέον με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πλέον θα είναι αναστρέψιμη. Να φέρουμε ότι τα άκουσε και για το κράτος δικαίου ο κύριος Ερντογάν. Τα άκουσε για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τα άκουσε για την κατάσταση που επικρατεί με το προσφυγικό. Επίσης στην ατζέντα ήταν και την κατάσταση που επικρατεί στις γυναίκες στην Τουρκία, στους ελεύθερων τύπων στην Τουρκία. Όσοι διαφωνούν δεν μπορούν, είπαν ότι δεν υπάρχει αυτή η πρόνοια να τους συλλάβουν και αυτό φαίνεται ότι γίνεται αυτή τη δεδομένη στιγμή. Τώρα για το Κυπριακό, το κύριο θέμα που μας μοιάζει όλους εμάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα βέβαια με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, παραμένει προσιωμένη στην επανέναξη των συνομιλιών επίρρησης ως ενεργός παρατηρητής. Υπογραμμίζω τη λέξη ενεργός παρατηρητής. Δηλαδή πλέον οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είπαν στον πρόεδρο Ερντογάν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι παρόν ως ενεργός παρατηρητής. Υποστήριξαν πλήρως τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών και την πρόβλεψη στην άτυπη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί, όπως έχουμε αναφέρει, σε μερικές εβδομάδες πλέον. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Σαρλ Μισελ, στήριξε για ακόμα μια φορά τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού και πρέπει να βρεθεί μια σωστή και ουσιαστική λύση. Μίλησε για την Ανατολική Μεσόγειο, μίλησε για την κατάσταση από τις έκτρομες και παράνομες ενέργειες από πλευράς της Τουρκίας, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πλέον όσον αφορά, όπως έχουμε πει, για το Κυπριακό είναι σημαντικό, γιατί για πρώτη φορά πλέον και με το πιο ξεκάθαρο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει το μήνυμα προς τον πρόεδρο Ερντογάν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι παρόν, διεκδικά να είναι παρόν ως ενεργός παρατηρητής. Βέβαια να δούμε αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Ακόμα δεν έχει μιλήσει ο κύριος Ερντογάν και είμαστε σε αναμονή να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Ερντογάν για αυτή τη συνάντηση. Μάλιστα, σε αναμονή λοιπόν Μάρια, να σε ευχαριστήσουμε. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας τήρησε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του Σοκράτη Χάσικου, ο οποίος απεβίωσε χθες. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου Παναγιώτη Σεντόνα, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ότι η μέρα της εξόδιου ακολουθίας του Σοκράτη Χάσικου οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου εκφράζουν τα βαθύτατα συλληπιτήριά τους στα παιδιά και στους οικείους του Σοκράτη Χάσικου, κατέληξε ο κύριος Σεντόνας. Περνάμε στο μέτωπο της πανδημίας για τις χαλαρώσεις των μέτρων για το Πάσχα που φέτος γιορτάζεται στις 2 Μαΐου. Καθοριστική θα είναι η επόμενη εβδομάδα, αφού θα καθορίσει τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με τη Δόκτωρ Μαρία Κολιού. Τόνισε πως οι αυξήσεις κρουσμάτων αργότερα θα φέρουν αύξηση νοσηλευωμένων. Να προσέξουμε ο καθένας να τηρεί σε προσωπικό επίπεδο τα μέτρα. Δεν τα θέλουμε αυτές τις αυξήσεις για τον λόγο ότι αργότερα θα δημιουργήσουν και αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία. Δεν είναι κάτι το επιθυμητό.
Σίγουρα οφείλεται στο ότι υπάρχουν οι χαλαρώσεις. Όπως είπαμε, με κάθε χαλάρωση είναι λογικό να έχουμε κάποιες αυξήσεις, δηλαδή αναμένονται, αλλά από την άλλη θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην ανεβάσουμε πολλά τα ποσοστά θετικοποίησης στις διάφορες επαρχίες, γιατί θα είναι δύσκολο μετά να ανοίξουν, να αποκλιμακωθούν τα μέτρα εντός του Πάσχα και των ημερών των γιορτών. Επομένως, είναι κάτι που μας αφορά όλους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μην έχουμε αυξημένα κρούσματα. Αυτή την εβδομάδα γίνεται ένα σημαντικό βήμα, αφού στη μάχη έχουν μπει πέραν των 60.000 δόσεων των εμβολίων. Συνεχίστηκαν σήμερα οι διευθετήσεις ραντεβού για εμβολιασμό για τα άτομα που κάνουν ενεργό χρήση βιολογικών παραγόντων ή άλλων ενοσοκατελεσταστικών φαρμάκων. Σε διευθέτηση ραντεβού για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού θα μπορούν να προβούν από αύριο τα άτομα ηλικίας 61 ετών και άνω. Η πύλη θα είναι ανοιχτή μέχρι και την 5η στις 8 Απριλίου στις 7 το βράδυ και συγκεκριμένα θα διατεθούν 19.378 ραντεβού. Την Παρασκευή θα αρχίσουν να διατίθενται ραντεβού για άτομα άνω των 57 χρόνων. Διαστάσεις παίρνει η αλυσίδα κρουσμάτων στην καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Συνολικά καταγράφηκαν 15 κρούσματα κορονοϊού μαζί από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 10 ασθενείς και 5 επαγγελματίες υγείας του θαλάμου. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στη σχετική μονάδα COVID του νοσοκομείου και οι επαγγελματίες υγείας απομονώθηκαν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ελάχιστοι οι επαγγελματίες που έλαβαν το εμβόλιο. Σε διοριστάση εργασίας κατέρχεται αύριο το ορομίσθιο προσωπικό που στελεχώνει το ΟΝΟΚΙΠΗ. Και σε ανακοίνωσή τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ αναφέρουν ότι η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 11 και 30 με 1 και 30. Όπως σημειώνουν, η αιμονή του ΟΚΙΠΗ να μην εκφράζει ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων και να καταστραγηθεί τους όρους και κανονισμούς απασχόλησης του ορομίσθιου προσωπικού, μόνο προβλήματα δημιουργεί και οδηγεί σε επικίνδυνους ατραπούς την λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και των περιστατικών θρομβώσεων, αλλά δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη η αιτία, ανέφερε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων πήρε αποστάσεις από τη δήλωση του επικεφαλής εμβολιασμών σχετικά με τη σύνδεση του εμβολίου με τα περιστατικά θρομβώσεων. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιταχύνουν το εμβολιαστικό τους πλάνο δεδομένης εισέλευσης μεγαλύτερου αριθμού δόσεων με στόχο να χτίσουν το περίφημο τείχος ανοσίας στον πληθυσμό τους. Η Γαλλία εγκαινίασε 35 νέα τεράστια εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, με το μεγαλύτερο εξ αυτών να βρίσκεται στο Stade de France του Παρισιού. Όλα αυτά όμως την ώρα που η ανησυχία για το εμβόλιο της AstraZeneca αυξάνεται μετά και τη δήλωση του αξιωματούχου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, Μάρκο Καβαλέρι. Ο γιατρός και επικεφαλής εμβολίων του οργανισμού είπε σε συνέντευξή του πως υπάρχει σύνδεση των θρομβώσεων με το εμβόλιο, όμως δεν γνωρίζουμε τι προκαλεί αυτή την αντίδραση. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνεδριάζει εκ νέου για το εμβόλιο της AstraZeneca, την ώρα που σε κάποιες χώρες υπάρχουν περιορισμοί για τη χορήγησή του, ενώ στη Βρετανία ο Μπόρις Τζόνσον λέει στους πολίτες να μην ακυρώνουν τον εμβολιασμό τους. Σύμφωνα με την Επίτροπο Υγείας, ο EMA θα τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο εμβόλιο την Τετάρτη. Από πέρσι, σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πανδημία, ενώ σε πολλές χώρες τα κρούσματα αυξάνονται με συνεπακόλουθη ενίσχυση των περιορισμών και η παραγωγή εμβολίων αυξάνεται και οι εμβολιασμοί συνεχίζονται. Τον κόδωνα του κινδύνου κρού, ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας για τον αριθμό των ασθενών με COVID στις εντατικές, προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να φτάσει στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας πριν από ένα χρόνο. Τα νοσοκομεία της χώρας έχουν ήδη ξεπεράσει τον αριθμό που παρατηρήθηκε στο δεύτερο κύμα τον Νοέμβριο. Τώρα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 7.000. Υπάρχουν πάντα 2 με 3 εβδομάδες μεταξύ της κορύφωσης των κρούσματων και αυτής των εισαγωγών. Το άτομο θα αναπτύξει μια σοβαρή μορφή της COVID εντός 10 ή 15 ημερών. Εάν φτάσουμε στην κορυφή αυτή την εβδομάδα, αυτό σημαίνει ότι σε 2 με 3 εβδομάδες από τώρα θα έχουμε την εκτείναξη των ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα είναι μεγάλος αριθμός επειδή έχουμε ήδη περισσότερα από 5.000 άτομα στις ΜΕΘ.
Η Ισπανία, όπως η Γαλλία, βασίζεται στους εμβολιασμούς για την έξοδο από την κρίση. Άλλες 1,2 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου της Pfizer παραδόθηκαν Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες προετοιμάζονται να διενεργούν τους εμβολιασμούς σε περισσότερα γήπεδα, αμφιθέατρα, ακόμη και αρένες σταυρομαχιών. Σε όλη την Ισπανία, από την Καταλωνία στην Παμπλώνα και τη Σαραγώσα, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ετοιμάζονται να εμβολιάσουν περισσότερους ανθρώπους, καθώς η εκστρατεία εμβολιασμού στη χώρα προχωράει με γοργά βήματα. Προετοιμαζόμαστε για τον εμβολιασμό 10.000 ανθρώπων την ημέρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε χάρη στην απίστευτη αποσίωση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, τον συντονισμό και τη συνεργασία των πολιτών που φτάνουν εγκαίρως για εμβολιασμό με μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα. Στην Ιταλία, υγειονομικοί στη Βενετία έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ένα βαπορέτο ως κινητή κλινική εμβολίων COVID για να προσεγγίσουν κατοίκους άνω των 80 ετών που ζουν σε κάποια από τα λιγότερο κατοικημένα νησάκια της πόλης. Στη Σερβία έφτασαν εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις του κινέζικου εμβολίου Sinopharm. Η Σερβία έχει εμβολιάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα. Η κυβέρνηση έχει χαλαρώσει τα περιοριστικά μέτρα παρά τον υψηλό αριθμό των κρουσμάτων, λέγοντας ότι το κάνει για να κρατήσει ζωντανή την οικονομία. Αλλάζουμε θέμα. Δύο σχέδια για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού και ηλιακών πλαισίων, καθώς και για τη θερμομόνωση οροφών και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με κόστος 390.000 ευρώ και πέραν των 7 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα δύο σχέδια θα εξαγγελθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα τρέξουν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 ή μέχρι την υποβολή συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων. Αφορά στην εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού και την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων. Να πούμε ότι τα ποσά χορηγίας για το συγκεκριμένο σχέδιο διπλασιάζονται για τις οικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές. Το δεύτερο σχέδιο αφορά την θερμομόνωση οροφών και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Να πούμε ότι για τη θερμομόνωση οροφών η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση μέχρι 30% επί των επιλέξιμων δαπανών, ενώ για τη θερμομόνωση οροφών σε συνδυασμό με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος η χρηματοδότηση φτάνει το 35% και υπάρχει επίσης ειδική κάλυψη για ευάλωτους καταναλωτές, όπως επίσης και για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες. Το ποσό ανέρχεται ή μάλλον υπερβαίνει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το σχέδιο θα τρέξει μέχρι το Σεπτέμβριο ή μέχρι την υποβολή συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων. Και να πούμε ότι έχει και αναδρομική ισχύ για έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετά τις 9 έκτου του 2020. Σκάφος με 75 μετανάστες αφήχθηκε χθες βράδυ στο Πρωταρά, ανάμεσά τους και 14 παιδιά, εκ των οποίων τα τρία ασυνόδευτα. Για την υπόθεση συνελήφθη 39χρονος. Γύρω στις 10 χθες, με τη συνοδεία κάτου της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας, αφήχθηκε σε αλλιευτικό καταφύγιο στην Πρωταρά το σκάφος που μετέφερε τους 75 μετανάστες. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 51 άντρες, 10 γυναίκες και 14 παιδιά. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την διερευνόμενη υπόθεση υποβοήθησης προσώπου τρίτης χώρας για παράνομη είσοδο στο έδαφος της Δημοκρατίας, συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υποκράτηση τα ξημερώματα ο 39χρονος, ενώ παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμοχώστου, όπου εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για περίοδο 8 ημερών. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Φιλοξενίας Παράτυπων Μεταναστών στην Κοφίνο. Και περνάμε εκτός συνόρων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για τη δολοφονία του George Floyd. Ο Ντέρεκ Σόβιν παραβίασε τους κανόνες της αστυνομίας της Μινεάπολης και τον κώδικα διοντολογίας που διέπει την ιερότητα της ζωής, κατέθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης στη δίκη. Ο Σόβιν, που δικάζεται για φόνο τρίτου βαθμού και ανθρωποκτονία εξαμελίας του Floyd, γονάτισε επί σχεδόν 9 λεπτά στον λαιμό του 46χρονου Αφροαμερικανού, οδηγώντας τον στον θάνατο. Στην παραβίαση του κώδικα δεντολογίας που διέπει την αστυνομία της Μινεάπολης, προέβη ο Ντέρεκ Σόβιν κατά τη σύλληψη του Τζος Φλόιντ τον περασμένο Μάιο, κατέθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης. Οι εισαγγελείς κάλεσαν ως μάρτυρα τον Μεντάρι Αραντόντο για να αντικρούσει την υπερασπιστική γραμμή του Σόβιν, ότι έκανε μόνο ό,τι είχε εκπαιδευτεί να κάνει στα 19 του χρόνια ως αστυνομικός.
to continue to apply that αυτή η πίεση που του ασκήθηκε to a person, την ώρα που ήταν με χειροπέδες πίσω από την πλάτη handcuffed behind their back, είναι αντίθετη με την εκπαίδευσή μας. Αυτή η μέθοδος είναι σίγουρα αντίθετη με την ηθική και τις αξίες μας. Ο Αρατόντο, ο οποίος το 2017 έγινε ο πρώτος μαύρος που τέθηκε αρχηγός της αστυνομικής δύναμης της πόλης, ήταν αυτός που απέλυσε τον Σόβιν. Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι ο Φλόιντ πέθανε από χρήση ναρκωτικών και προϋπάρχουσες καταστάσεις υγείας και όχι επειδή ο Σόβιν είχε γονατίσει το λαιμό του για περισσότερα από 9 λεπτά. Ο γιατρός που εκλήθηκε και προσπάθησε να επαναφέρει τον Φλόιντ επιβεβαίωσε την ασφυξία. Ο Σόβιν αρνείται τις κατηγορίες για δολοφονία τρίτου βαθμού και ανθρωποκτονία. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή κάθριξης έως 40 έτη. Τρεις άλλοι αξιωματικοί αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για συνέργεια στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο, τις ισοτιμίες συναλλάγματος και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η Total Care συνεχίζει μαζί σας για την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία της οικογένειας, των παιδιών, των ευπαθών ομάδων και του επαγγελματία. Μια ανεπανάληπτη προσφορά για περιορισμένο χρόνο. Με μόνο 59,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παίρνετε ένα θερμόμετρο χωρίς επαφή υψηλής ποιότητας, δύο αντισηπτικά gel 500 ml, 50 ιατρικές μάσκες τύπου 2R παιδικές ή ενηλίκων με δίκτυο προστασίας πέραν του 98% και δώρο δύο αντισηπτικά υγρά άμεσης δράσης χεριών και σώματος 65 ml. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2237 1122. Δωρεάν παράδοση Παγκύπρια. Η προσφορά που σας καλύπτει και σας προστατεύει. Total Care. We care. Τον καιρό φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ Mobile Vodafone. Μαζί με την τεχνολογία μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν μένει πίσω. Φυσικά, μαζί με την τεχνολογία μπορούμε. Together we can. ΣΥΤΑ Mobile Vodafone. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά περιοδικά θα παρατηρούνται ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες, μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Μην χάσετε αμέσως μετά την εκπομπή Βουλευτικές Εκλογές 2021 με τον Άγγελο Ιακωβίδη. Συζητούν Φόλης της Ύλης, Σούλης Μαλέκος, υποψήφιος βουλευτής ΔΣΥ, Ορέστης Μάτσας, υποψήφιος βουλευτής Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών και Γιώργος Χατζουγιάννης, υποψήφιος βουλευτής ΔΥΠΑ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.